Με νέα κοινή υπουργική απόφαση ορίζονται εκ νέου οι όροι και οι προϋποθέσεις αλλά και τα δικαιολογητικά για τους συμψηφισμούς που θα κάνουν οι επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την απλήρωτη επιδότηση εργασίας έως το Δεκέμβριο του 2015. Η μελέτη της ΚΙΑ θα οδηγήσει σε συμπεράσματα για το αν το περιεχόμενό της είναι αυτό που ζητούσαν τα επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εντάξει, στην ουσία έχει δοθεί μια εντολή για εφαρμογή της υπουργικής απόφασης, η οποία βγήκε πριν περίπου 1,5 μήνα, για την άμεση μάλλον εφαρμογή. Αυτό λέει η καινούργια οδηγία, η οποία δίνει εντολή στους κατατόπους υπηρεσίες του ΑΕΔ να συμψηφίσουν τα οφειλόμενα από το 12% με οφειλές που υπάρχουν είτε προς τη ζωή, είτε δηλαδή φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Και το εναπονείμον ποσό, αν υπάρχει, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει να λαμβάνει ακόμα χρήματα μετά από το συμψηφισμό, να συμψηφιστεί αυτό σε μελλοντικές υποχρεώσεις, οποίες θα καθοριστούν σε συγκεκριμένες περιόδους, δηλαδή ασφαλιστικές περιόδους, ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επομένων μηνών, θα συμψηφίζονται με απαιτήσεις που υπάρχουν από τις επιχειρήσεις στον ΟΑΕΔ. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει, τουλάχιστον εδώ για την δικιά μας περιφερειακή ενότητα, ή κατά τόπους τα κέντρα του ΟΑΕΔ, δηλαδή της Καβάλας, Ελευθερούπολης, της Θράσου και της Χρυσούπολης, να δώσουν μια ιδιαίτερη προσοχή και μια ταχύτητα όσον αφορά την διεκπαιρέωση των αιτήσεων και των δικαιούχων του 12%, ώστε στην κρίση και στην πανδημία, στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται η χώρα και η περιοχή μας, θα είναι μια μεγάλη ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι υπάρχει θέμα παραγραφής, δηλαδή τα έτη 10 ως 13 δεν θα υπολογιστούν, στην ουσία χάνονται από τις καθυστερήσεις που έχουν προκύψει, και μένουν τα έτη 14-15, εκτός βέβαια για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσφύγει δικαστικά και έχουν δικαιωθεί. Υπήρχαν πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, γι' αυτό υπήρξε και αυτή η έντονη δραστηριότητα και από την πλευρά της κυβέρνησης, ώστε να εφαρμοστούν στην ουσία οι οδηγίες των δικαστηρίων. Και φτάνουμε στο σημείο, στιγμή το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών να ζητά άμεσα την εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ της υπουργικής απόφασης για τον συμπληρωσμό των χρεών.